θέλω και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Ηρακλειώτες και τις Ηρακλειώτισσες που μας ανέδειξαν πρώτη δύναμη. Είναι μια μεγάλη και καθαρή νίκη. Μεγάλη νίκη του Γιάννη Κουράκη στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών στο Ηράκλειο, με το 75% των Ηρακλειωτών να αποδοκιμάσει την πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Οι θέσεις και το πρόγραμμά μας είχαν μια ευρή αποδοχή. Η ψήφος των Ηρακλειωτών ενισχύει ακόμα περισσότερο τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντί τους. Θα ανταποδώσουμε πλήρως την εμπιστοσύνη τους. Για μεγάλη και καθαρή νίκη έκανε λόγο ο Γιάννης Κουράκης. Θα ανταποδώσουμε πλήρως την εμπιστοσύνη του κόσμου, δήλωσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, Ηράκλειο 375. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τον ολοκληρώσουμε την επόμενη Κυριακή. Ο Γιάννης Κουράκης ευχαρίστησε τους Ηρακλειώτες που ανέδειξαν τη Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο 375 πρώτη δύναμη και με τα βλέμματα πλέον ανεστραμμένα στον δεύτερο γύρο. Πρέπει να πάμε και θα πάμε μαζί για να εδραιώσουμε αυτό που κερδίσαμε. Την ενότητα για το καλό της πόλης. Γιατί πρέπει η στασιμότητα που κυριάρχησε τα 5 τελευταία χρόνια να σταματήσει. Δηλαδή πάμε για μια δημοτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό ποσοστό, δήλωσε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση από τον Γιάννη Κουράκη και λαβωμένο σε σχέση με το 2014 ως προς τις έδρες που καταλαμβάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο η παράταξή του. Είμαστε υπερήφανοι για το υψηλό ποσοστό του συνδυασμού μας, το οποίο μας δίνει την αισιοδοξία ότι θα είμαστε τελικά νικητές την επόμενη Κυριακή. Το πετύχαμε χωρίς κανένα κομματικό ή άλλο μηχανισμό πίσω μας. Σεβαστό το αποτέλεσμα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, δήλωσε ο Ηλίας Λιγερός, ο οποίος αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα. Εμείς αυτό που κάναμε και πριν θα κάνουμε και τώρα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να προτείνουμε πράγματα, θέσεις για το καλό της πόλης συνολικά. Οι επόμενες κινήσεις, αν θα στηρίξετε, αν θα συνεργαστείτε με κάποιον. Θα τα δούμε σαν παράταξη συνολικά. Θα αποφασίσουμε για να δούμε ποιο είναι το καλό της πόλης, το καλό της ίδιας της παράταξής μας. Όχι ότι μπαίνει σαν προτεραιότητα το καλό της παράταξης, μπαίνει το καλό της πόλης. Με την ενσωμάτωση στο 96,6% έλαβαν 36,5% Γιάννης Κουράκης, 24,3% Βασίλης Λαμπρινός, 12,2% Ηλίας Λιγερός, 8,7% Γιώργος Ισαμάκης, 4,3% Δημήτρης Βρύσαλης, 4,2% Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, 3,9% Πέτρος Σινιωτάκης, 3,5% Βαγγελιός Χιναράκη και 2,4% Μανώλης Βασιλάκης. Το τέλος εποχής σήμανε και από 26 Μάη αρχίζει μια νέα πραγματικότητα στην οποία η σύμπραξη δημοτών άμεση δημοκρατία θα είναι επίσης πρωταγωνιστής. Μπορεί να μην πήραμε το αποτέλεσμα και είμαι ειλικρινής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν πήραμε το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλαμε. Μιλήσαμε με τον Γιάννη τον Κουράκη και μου είπε να συνομιλήσουμε αύριο. Είπα ότι δεν έχω δικαίωμα να συζητήσω, διότι μου είπαν οι πολίτες ότι άλλοι πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία. Το ποσοστό που μας έδωσε το Σώμα των Δημοτών του Ηρακλείου, εκτιμούμε την απόφασή του, τη σεβόμαστε απολύτως. Να ευχαριστήσω θερμά τους συμπολίτες μου και τις συμπολίτησές μας που μας υποδέχθηκαν την Ηράκλεια Πρωτοβουλία και εμένα προσωπικά πολύ θερμά. Οι πολίτες του Ηρακλείου με την ψήφο τους επέλεξαν τους υποψήφιους δημάρχους για την εκλογική αναμέτρηση την επόμενη Κυριακή. Ωστόσο, τα ποσοστά αποχής στο Δήμο Ηρακλείου αποδεικνύουν ότι οι πολίτες απαιτούν αλλαγή πολιτικής. Οι πολίτες αυτού του τόπου απαιτούν ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Θα παλέψω με όλες τις δυνάμεις μου για να τηρηθούν αυτές οι αξίες που κυριάρχησαν και στην προεκλογική μας εκστρατεία. Στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, η παράταξη του Γιάννη Κουράκη καταλαμβάνει 18 έδρες, του Βασίλη Λαμπρινού 12 έδρες, του Ηλία Λιγερού 6 έδρες, του Γιώργου Σισαμάκη 4 έδρες, ενώ από 2 έδρες καταλαμβάνουν Βρύσαλης, Ινιωτάκης, Κουκιαδάκης και Σχιναράκη και μία έδρα ο Μανώλης Βασιλάκης.